Σελίδα 866 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Γιώτα Θήτα και από το 16 εδάφιο. Σελίδα 866 Γιώτα Θήτα 16. Και ειδού προσελθόν της είπε προς αυτόν, διδάσκαλα αγαθέ, τι καλό να πράξω δια να έχω ζωή αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημι είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξον τα εντολάς. Λέγε προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε το, μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγε προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσ' τους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανώ και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει εισέλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών, και πάλι σας λέγω ευκολότερο είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού εξεπλήττοντος φόδρα λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν. Τι λοιπόν θέλει είστε εις εμάς. Ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές με εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντες στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάστος της αφή και νοικίας η αδελφούς η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν στην είστε έσχατοι, και η έσχατη πρώτη. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, ώστις εξήλθεν άμα το πρωί για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δινάριον, την ημέρα απέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού και εξελθών περί τρίτην ώραν, είδεν άλλους εισταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπε, υπάγετε κι εσείς εις των αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι πήγον πάλι εξελθών περί την έκτην και να την έκαμνε ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους ισταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς, «Διατί είσταστε εδώ όλη την ημέρα αργή» λέγουσι προς αυτόν, «Διότι ουδείς εμείς το εν ημάς». Λέγει προς αυτούς, «Υπάγετε κι εσείς τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει». Αφού δε έγινε εσπέρα, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, κάλεσον τους εργάτας και απόδοσης αυτών των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώραν, μισθωτέντες έλαβον ανά εν δινάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισον ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δινάριον. Και λαβώντες εγώγγιζαν κατά του οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε η έσχατη μίαν ώραν έκαμον και έκαμε σε αυτούς ίσους με ημάς, είτε σεβαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε προς ένα εξ αυτών, φίλε δε σε αδικό, δε συμφώνησας εν δινάριον με τεμού, λάβε το σον και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και σε σένα, ή δεν έχω την εξουσία να κάμνω ότι θέλω εις τα εμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός, ούτω θέλω συνείστε η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος νέος επιθύμησε τη Βασιλεία του Θεού. Και ακούγοντας τα λόγια του Χριστού, τον πλησίασε με το ερώτημα που πολλές φορές θέτουμε και εμείς στον εαυτό μας και στο Θεό, τι πρέπει να κάνω Κύριε, τι θέλεις τώρα Κύριε να κάνω, τι με θέλεις Κύριε να κάνω. Και σε αυτόν απάντησε αυτό που μπορούσε να κάνει ο Χριστός. Φύλαξε τις εντολές. Ποιες? Αυτές που φυλάς μέχρι τώρα. Μείνε εκεί. Κάνε αυτό που μπορείς και θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως
Αυτός ο πλούσιος ο νέος ήθελε κάτι περισσότερο. Λέει, όλα αυτά τα κάνω από μικρό παιδί. Τι άλλο να κάνω? Εκεί χαλάει. Γιατί θα του πει να κάνει κάτι που δεν μπορεί. Δεν έμεινε σε αυτά που μπορούσε να κάνει και να περιμένει, αλλά ήθελε και άλλα πράγματα περισσότερα να κάνει που δεν μπορούσε. Το αποτέλεσμα ήταν, όταν άκουσε από τον Κύριο να του λέει αυτά που δεν μπορούσε να κάνει, πούλησέ τα όλα και ακολούθησέ με, πήρε την πιο λανθασμένη απόφαση μπορεί να πάρει άνθρωπος του Θεού. Ανεχώρησε λυπούμενος. Εγκατέλειψε την προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι η συνέχεια να μην είναι καλή. Δεν την ξέρουμε, αλλά ενώ έφτασε τόσο κοντά στο Χριστό, τον εγκατέλειψε. Και ο Κύριος εξήγησε ότι επειδή είναι πολύ πλούσιος, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει από το Θεό να κάνει. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτός το εξεζήτησε να κάνει πιο πολλά από αυτά που μπορούσε. Με αποτέλεσμα εγκατέλειψε. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι σοφία από το Θεό να μην αγωνιζόμαστε να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε αυτά που μπορούμε και να περιμένουμε τον Κύριο να ενεργήσει τη ζωή μας. Ο Κύριος θα πάει, θα πήγαινε. Και τότε είπε ο Κύριος ότι οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν δύναμη σε κάτι, δύσκολα θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και οι μαθητές απόρρισαν, αλλά και χάρηκαν, λέγοντας, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθούσαμε, τι θα γίνει σε εμάς? Και ο Κύριος είπε το θαυμαστό αυτό λόγο: όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, γυναίκα, τέκνα, αγρούς, ένε και εν το ονόματός μου, εκατονταπλάσια θα λάβει στη ζωή αυτή και αιώνιο ζωή θα κληρονομήσει. Αυτά ο πλούσιος νέος δεν τ' άκουσε. Ότι η αιώνια ζωή είναι κληρονομιά, δεν είναι αποτέλεσμα έργου, είναι αποτέλεσμα αγάπης Θεού. Αλλά ο μαθητάς είπε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, και η τελευταία γενιά που ζούμε εμείς, ότι πολλοί πρώτοι θα είναι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Το αύριο δεν είναι εξασφαλισμένο εφόσον μένουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι εξασφαλισμένο αρνητικά αν φύγουμε. Είναι βέβαιο ότι χάλασε το πράγμα. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ στην Εκκλησία. Όσοι είμαστε, όλοι όσοι είμαστε. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Και αυτό μας φοβίζει. 5 παρθένες ήταν φρόνιμες, οι άλλες 5 ήταν μωρές. Και πολλοί κεκλειμένοι, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Μεταβεβαιότητος, εμείς είμαστε κεκλειμένοι. Αλλά το ερώτημα είναι αν είμαστε κεκλεκτοί. Ας δούμε λοιπόν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέσα στην απλότητά Του, τι λέει για το μέλλον μας. Γιατί ο Κύριος έρχεται, ο σωτήρας σου έρχεται, αν είσαι όμως εκλεκτός. Ο σωτήρας σου έρχεται, αν είσαι έσχατος, να σε κάνει πρώτο. Αλλά ο σωτήρας σου έρχεται και αν είσαι πρώτος, να σε κάνει έσχατο. Για την Εκκλησία μιλάει, αλλά ταυτόχρονα και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά αναφέρεται. Έχουμε πολύ χαρά που είμαστε σήμερα εδώ και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ο Σωτήρας μας έρχεται
και στα χέρια του κρατάει το έργο και το μισθό μας. Το έργο μας και το μισθό μας. Και ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας για να σώσει. Αλλά είναι επίσης σημαντικό, αληθινό και έτσι πως σας βλέπω εγώ, δεν μπορώ να διακρίνω γιατί είμαι άνθρωπος, αλλά έτσι πως μας βλέπει ο Χριστός αυτή τη στιγμή διακρίνει. Γι' αυτό όταν κάποιοι στο τέλος του είπαν «Άνοιξον εις ημάς, προφητεύσαμε εν το ονόματί σου, ξεβάλαμε δαιμόνια εν το ονόματί σου, κάναμε θαύματα πολλά εν το ονόματί σου», και ο Κύριος τους είπε «Ποτέ δεν σας εγνώρισα». Ήξερε ποιες από τις 10 παρθένες είναι φρόνιμες και ποιες είναι μωρές. Αλλά υπήρχαν 5 φρόνιμες και 5 μωρές. Υπάρχουν σε ένα κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Είναι ένα γεγονός που όμως πρέπει να βοηθήσουμε από το Θεό να μας το αποκαλύψει, να το συνειδητοποιήσουμε ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε κινδύνο. Είναι μεγάλη χάρη που έκανε ο Θεός ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους να βρει κάποιος και μάλιστα εμάς και να μας προσθέσει στην Εκκλησία Του, να μας αναγεννήσει, να μας βαφτίσει εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, να μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, να μας δώσει έργο, να κρατάει στα χέρια το μισθό. Και εμείς να μην καταλάβουμε. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, ήλθε ο θερισμός, παρήλθε, Κύριε μου, και εμείς δεν εσώθημε. Δεν θέλω να σκεφτώ εάν είμαι εγώ ανάμεσα στις 5 μωρές, η γυναίκα μου ότι είναι ανάμεσα στις 5 μωρές, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, αλλά όμως κάποιοι θα είμαστε. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, με μεγάλη χαρά ακούμε τις καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός. Με μεγάλη ευλογία και δοξολογία πειθόμεθα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας και ότι έρχεται σαν σωτήρας να σώσει. Αλλά και με πολύ φόβο Θεού, όσοι είμαστε σήμερα εδώ, να σκεφτούμε ότι μακράν απέχει από μας η Βασιλεία των Ουρανών, εάν δεν αλλάξουμε πορεία, νοοτροπία, πίστη, λογική. Για να το καταλάβουμε είναι καλά οι μαθητές, ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι όμοια με κάποιον άνθρωπο οικοδεσπότη, ο οποίος εξήλθε στις 6 ώρα το πρωί για να μισθώσει εργάτες δια τον αμπελώνα. Ήλθε στις 6 ώρα. Όσοι περίμεναν, τους πήρε. Και τους υποσχέθηκε και ένα δινάριο. Πηγαίνετε να εργαστείτε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και να και ο μισθός σας, είναι έτοιμος. Όμως δεν ήταν όλοι. Κάποιοι βγήκαν λίγο πιο αργά. Στις 9 η ώρα το πρωί. Και βέβαια, αν τους κοίταζε κανείς, θα έλεγε 9 η ώρα τώρα βγήκατε για να σας πάρει κανείς σε δουλειά, ποιος θα έρθει να σας πάρει. Γιατί δεν ήσασταν στις 6, γιατί δεν κάνατε αυτό που έπρεπε. Τώρα 9 η ώρα ποιος θα σας βοηθήσει. Ποιος θα σας προσλάβει. Αλλά ο Σωτήρ ήρθε και τους πήρε και 9 και 12 και 3. Δεν έφταιγε ο Χριστός που δεν τους πήρε 6, που δεν τους πήρε 9, που δεν τους πήρε 12. Αυτοί έφταιγαν. Βγήκε ο Χριστός. Έρχεται ο Χριστός σε μας.
εμείς είμαστε εκεί που μας θέλει. Εάν δεν είμαστε εκεί που μας θέλει και είμαστε οπουδήποτε αλλού, θα περάσει. Θα χάσουμε την ευκαιρία. Χάνουμε τις ευκαιρίες. Αλλά ο Χριστός, αδερφοί, έρχεται. Ήρθε στη ζωή μου πριν 30 χρόνια. Αλλά συνεχίζει να έρχεται και σήμερα. Ήρθε στη ζωή σου, συνεχίζει να έρχεται. Εσύ όμως έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Δεν είσαι εκεί που σε θέλει ο Χριστός. Δεν είσαι έτσι όπως σε θέλει ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Και όταν έρχεται, έρχεται για να σου δώσει δουλειά. Για να σου δώσει μισθό. Μέσα στο δικό του αμπελώνα. Αλλά εσύ έχεις άλλα πράγματα να κουβεντιάσεις. Άλλα πράγματα να συζητήσεις. Πιο ενδιαφέροντα από το να περιμένεις τον Χριστό. Να ακούς τα λόγια του Χριστού. Την πρόσκληση του Χριστού. Έχεις πολύ σοβαρά πράγματα να κουβεντιάσεις. Να συζητήσεις. Αλλά ο Χριστός επιμένει. Και πήγαν κάποιοι μετά τις 3. Καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα για δουλειά. Καμία ελπίδα για σωτηρία. Αλλά πήγαν. Αυτό που θέλει ο Χριστός και περίμεναν. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το ηγερτήριο, το προσκλητήριο του Χριστού. Πήγαινε και περίμενε, ο σωτήρας σου θα έρθει. Περίμενε με ελπίδα, με πίστη. Άλλαξε ζωή, μη γυρίζεις αλλού. Πήγαινε εκεί που έρχεται ο Χριστός να προσλάβει. Και μη λες τώρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα, καμία πιθανότητα. Ποιος θα έρθει τώρα σε μένα? Η Βασιλεία του Θεού θα έρθει σε σένα. Πέρασε τζάμπα μια ολόκληρη μέρα, μια ολόκληρη ζωή. Τζάμπα. Χάθηκε, σπαταλήθηκε. Μια ολόκληρη ζωή. Τη βλέπω στον εαυτό μου πιθανόν, τη βλέπω στα παιδιά μου πιθανόν, τη βλέπω στους συγγενείς μου πιθανόν, τη βλέπω σε ανθρώπους γύρω μου, χαμένη ζωή. Ετοιμάσατε όμως, ετοιμάσατε την οδό. Βγάλτε τις πέτρες. Ο Κύριος έρχεται. Και όσοι φυλάτε, είστε φύλακες, μη σταματάτε. Μη σταματάτε. Προσεύχεστε με πίστη. Θα έρθει ο Κύριος για να κάνει αυτά που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Θα έρθει ο Κύριος. Και στις 5, με έκπληξη, αυτοί που περίμεναν. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό σας παρακαλώ να μείνουμε. Αυτοί που περίμεναν, να περιμένουμε. Ποτέ δεν είναι αργά για τον Χριστό. Ποτέ δεν υπάρχει αργά. Μα όλη τη ζωή μου, όλη την ημέρα τη σπατάλησα, τη χάλασα, την έχασα. Την έχασε, δεν τον βλέπεις, το γιο μου, την κόρη μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Όλη τη ζωή την έχασε, ποτέ δεν είναι αργά. Εσύ φώναζε στο γύριο και περίμενε, θα έρθει ο σωτήρας σου. Γιατί είναι το σχέδιό του αυτό. Είναι η απόφασή του αυτή. Είναι το έργο του αυτό. Θα έρθει ο Κύριος. Αλλά περίμενε εκεί. Περίμενε εκεί που επισκέπτεται ο Χριστός. Περίμενε εκεί. Στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Περίμενε. Θα έρθει. Και ήλθε.
και μάζεψε όλους και ήρθε και ο ρός της μισθαποδοσίας. Ήρθε ο Χριστός. Αμήν. Ήρθε. Υπάρχει η περίοδος του θα έλθει, αλλά υπάρχει η περίοδος του ήλθε. Δόξα στον Θεό. Θα έλθει. Ήλθε. Δεν ψεύδεται ο Θεός στο λόγο του. Τώρα που ήλθε, τώρα πρόσεξε. Τώρα τα πράγματα μπορούν να καταστραφούν επειδή ήλθε ο Θεός. Επειδή ήρθε ο Χριστός. Μπορούν να καταστραφούν από την καρδιά μας. Είναι το τελευταίο, η τελευταία δυσκολία. Εκεί που μπορεί την τελευταία στιγμή να τα γκρεμίσουμε όλα. Λέει λοιπόν ο οικοδεσπότης στον επίτροπο, φώναξέ τους και άρχισε να δίνεις μισθό και ξεκίνα από τους τελευταίους. Γιατί? Για να φανούν οι καρδιές των πρώτων. Να φανούν τι φιλοξενούσαν μέχρι τώρα. Φιλοξενούσαν υπερηφάνεια, αυτοδικαίωση, μια δικαιοσύνη δική τους που δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη του Θεού. Για σκέψω όμως τώρα, αδερφοί, πόσο σοβαρό θα είναι να κάνει ο Θεός μια σωτηρία μεγάλη και εγώ που κηρύττω να είμαι έξω. Και εσύ που είσαι τόσα χρόνια να είσαι έξω. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Το έργο μας έχει μισθαποδοσία, αλλά δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία. Τη σωτηρία την εξασφαλίζει η καρδιά σου, η καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλαξε την καρδιά σου, γιατί αυτή, από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις, όλες οι εκβάσεις της ζωής μας. Κανένας δεν είναι άνθρωπος άξιος λόγου, λέγει ο Θεός. Κανένας από μας. Όλοι είμαστε άχρηστοι, τυποτένιοι, άθλοι, ουτιδανοί. Ποτέ μην πιστέψεις ότι είσαι κάτι. Ποτέ μην αφήσεις την καρδιά σου να σε πλανήσει, γιατί είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποτέ μην θεωρείς ότι είσαι καλύτερος από τον άλλον. Ποτέ μην το πεις αυτό. Ποτέ μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Τους άλλους με τον εαυτό σου. Ή το χειρότερο, τον εαυτό σου με τον εαυτό σου. Και άλλες, λες, τι σπουδαίος είμαι γιατί είμαι έτσι που είμαι. Είμαι πολύ σπουδαίος γιατί είμαι έτσι που είμαι. Αδελφοί, δεν είμαστε τίποτα. Άθλοι, ουτιδανοί. Αν δεν είναι η χάρις του Θεού στη ζωή μας, θα τα χάσουμε όλα. Και για να είναι η χάρις του Θεού στη ζωή μας, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμουμε στο λόγο του Κυρίου. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να ζητάμε. Μη βλέπεις ποτέ, αδερφέ μου, τον άλλον πιο μικρό, γιατί δεν είναι. Μη βλέπεις τον εαυτό σου πιο μεγάλο ποτέ, γιατί δεν είναι. Σε κοροϊδεύει η καρδιά σου. Όλοι είμαστε ο λιγότερον του μηδενός και όλοι στηριζόμαστε στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού, στα σπλάχνα του Θεού, μη γέννητο στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, υπολογίζανε θα πάρουν πολύ μεγαλύτερο μισθό. Πω, πω, τι υπολογίζεις για τον εαυτό σου? Τι υπολογίζεις? Τι σκέφτεσαι? Αχροί δούλοι είμαστε και αν κάνουμε πάντα τα διατεταγμένα, χρεωστούσαμε να τα κάνουμε. Άχρηστοι δούλοι είμαστε. Άχρηστοι. Υπολόγιζαν, όπου ξέρεις τι είμαι εγώ.
Πρώτος, από τις 6 ώρα δουλεύω. Έφαγα όλο το καύμα της ημέρας. Ναι, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι άλλοι έφαγαν όλο το καύμα της ημέρας μέσα στα βάσανα του κόσμου. Και παραπονέθηκαν. Αγανάκτησαν. Άδικος είσαι. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός είναι δίκαιος, αγαθός. Αλλά είναι πλούσιος προς όλους. Ξέρει ο Θεός καλύτερα από μας. Ξέρει ο Θεός. Μην κρίνουμε και μην κατακρίνουμε κανέναν. Γιατί θα τον θεωρούμε ότι είναι χειρότερος από μας. Μην καταδικάζουμε γιατί θα καταδικαστούμε. Μην μιλάμε άσχημα, προσβλητικά. Για κανέναν άνθρωπο. Για όλους τους ανθρώπους να μιλάμε γλυκά, επενετικά. Και να σκεφτόμαστε τα καλύτερα που θα κάνει ο Θεός. Μπορεί τώρα να μην είσαι και τόσο εντάξει, αλλά ο Θεός θα σε κάνει ευλογία μεγάλη. Και αν εσένα σε έχει κάνει τώρα αυτόν, θα τον κάνει σε λίγο. Αλλά θα σου δώσει η ίδια ευλογία και εσένα και σε αυτόν. Χάρις του Θεού είναι που είμαστε σήμερα εδώ εμείς. Αλλά το ίδιο χάρις είναι που θα είναι σε λίγο και όλοι οι άλλοι τους οποίους περιμένουμε. Αλλά επειδή τους περιμένουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι. Μη σας πω ότι είμαστε και χειρότεροι. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Θεός όλους μας, είτε παλιούς είτε καινούριους, είτε μεγάλους είτε μικρούς, είτε με χαρίσματα είτε χωρίς χαρίσματα, όλους μας θα μας ευλογήσει πολύ. Να το πω λίγο αλλιώς όπως μου το έδειξε ο Θεός. Έναν άνθρωπο που μόλις είχε έρθει μέσα στην εκκλησία, ρακένδυτος, ταλαιπωρημένος, αλλά δόξαζε τον Χριστό. Και μου λέει ο Θεός, ποιον θα ευλογήσω πιο πολύ, εσένα ή αυτόν? Ναι. Τον κοιτάω καλά-καλά. Λέω εμένα. Λέω εμένα, μετά λέω, τι λες ρε Γιώργο. Τι λες ρε Γιώργο. Εμείς τι ευχόμαστε αδερφοί? Τους άλλους να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από μας. Πιο πολύ από μας. Αμήν. Μα δηλαδή περπατάνε λάθος, κάνετε, βαριέσαι αδερφέ. Όπως με διόρθωσε εμένα θα διορθώσει και εσένα, και όπως διόρθωσε εσένα θα διορθώσει και τους άλλους. Στα χέρια του Θεού δεν είναι όλα. Δεν έχει πρόθεση να συστήσει την Ιερουσαλήμ, την εκκλησία του. Δεν είναι αυτός που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αδερφοί αγαπητοί, πολύ ταπεινά. Πολύ ταπεινά να βλέπουμε τους αδερφούς μας. Και να τους βλέπουμε υπερέχοντες. Είναι υπερέχοντες. Αλλιώς ο οφθαλμός μας είναι πονηρός. Και αν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, όλο το σώμα μας είναι σκοτεινό. Θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια, λένε οι άνθρωποι. Μην υποτιμήσουμε κανέναν αδελφό μας. Μην επιτρέψεις στην καρδιά σου να υποτιμήσει κανέναν. Όλο λάθη κάνει αυτός. Έλα όμως που τον αγαπάει ο Χριστός και θα τον ευλογήσει. Και πιθανόν και πιο πολύ από σένα αν δεν προσέξεις. Και επειδή κάνει λάθη, όποιος δεν κάνει λάθη να σηκώσει το χέρι του. Όλοι λάθη κάνουμε αδερφοί. Αλληλούια. Ξέρετε ποια είναι η χάρις του Θεού? Ότι μας αγαπάει ο Χριστός. Όλους πολύ και το ίδιο. Όλους μας αγαπάει. Και αυτόν που αγαπάς και αυτόν που δεν αγαπάς, τον αγαπάει ο Χριστός. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας κοροϊδεύει. Μην νομίζουμε ότι εμείς, τι θα πει εμείς, ο Χριστός, δεν υπάρχει εμείς, δεν υπάρχει εγώ, υπάρχει ο Χριστός μόνο. Ο Χριστός είναι αυτός που θα τα διορθώσει όλα. Ο Χριστός είναι αυτός που θα δώσει αμοιβές. Ο Χριστός είναι αυτός που θα μας ευλογήσει όλους. Και έδωσε ένα δινάριο σε όλους. Ακούτε, ένα δινάριο και στους 9 ώρα και στους 12 ώρες. Μα τι παράξενος Θεός είναι αυτός. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι η παραξενιά του. Η παραξενιά του είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά σε κάποιον παραπονέθηκε, του λέει πάρτο και τον απέλησε και φύγε. Δεν μου κάνεις, πω 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 πω.
Φοβερό δεν είναι? Πάρε το σον και είπαγε, δεν μου κάνεις. Για δούλος μου, για εργάτης μου, για υπηρέτης μου, δεν μου κάνεις. Αύριο όλοι θα ξεκινήσουν από τις 6 το πρωί. Και αυτοί που ήρθαν στις 5 το απόγευμα και αυτοί που ήρθαν στις 6 το πρωί. Αύριο όλοι θα ξεκινήσουν από τις 6 το πρωί. Και κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας άλλοι θα έρθουν στις 9, άλλοι στις 12, άλλοι στις 3, άλλοι στις 5. Τώρα τι θα κάνουμε? Και σε αυτούς θα δώσει τα ίδια. Τα ίδια. Όσο θα ευλογήσει τα δικά μου τα παιδιά, άκουσε αδερφή και αδερφέ, τόσο πολύ θα ευλογήσει και τα δικά σου τα παιδιά. Το πιστεύεις? Εγώ είμαι βέβαιος. Βέβαιος. Δεν θα τα ευλογήσει τα δικά μου τα παιδιά πιο πολύ. Αντιθέτως, κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα αν δεν μείνουν με πίστη. Όσο θα ευλογήσει εμένα, θα ευλογήσει και σένα. Όσο θα ευλογήσει τον άλλον, θα ευλογήσει και τους άλλους. Σε όλους. Δεν κάνει διάκριση. Σε όλους. Ούτε είμαι καλύτερος γιατί μέχρι τώρα τα παιδιά μου είναι στο Χριστό από σένα που σήμερα δεν είναι. Τίποτα διαφορά. Τίποτα, καμία διαφορά. Ούτε θα καμαρώνω γιατί εγώ έχω καρπό και εσύ δεν έχεις. Χάθηκα. Όλους θα μας ευλογήσει, αδερφοί. Πολύ θα μας ευλογήσει όλους. Αλληλούια. Είναι παράξενος Θεός. Και η παραξενιά του είναι ότι είναι αγάπη. Αυτή είναι η μεγάλη παραξενιά του. Είναι αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Είναι αγάπη. Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτός είναι ο Κύριός μας, αυτός είναι ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας. Και εμείς τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε για αυτά που έκανε, για αυτά που κάνει, αλλά να σας πω σήμερα τον αγαπάω πιο πολύ για αυτά που θα κάνει. Γιατί αυτά που θα κάνει, αδερφέ, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Αλλά μπορούμε να τον δοξάσουμε μόνο δια της πίστεως στο Λόγο Του. Αμήν. Ο Σωτήρας σου έρχεται, αδερφέ, για να σε ευλογήσει πολύ, 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 πάρα πολύ. Ο Σωτήρας σου έρχεται. Μην παραπονιέσαι, μην γκρινιάζεις, μην φοβάσαι, μην αμφιβάλλεις. Ο Σωτήρας σου έρχεται. Πάρε το έργο που έχει ετοιμάσει για σένα, δούλευε. Πάρε και το μισθό σου και θα δεις και τα μεγαλεία που θα κάνει ο Θεός. Τώρα ξέρετε πως σας βλέπω. Σαν όλους μας, όλες οι οικογένειές μας, οι συγγένειές μας, να είναι εδώ γονατισμένες στα πόδια του Χριστού. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Ο Σωτήρας σου έρχεται. Αμήν.